βάζει και μάτια, αλλά οκ. Okay. Είδατε τι πήγε να γίνει. Τυχεροί ήμασταν και οι δύο. Θέλει πραγματικά παντού προσοχή. Και να πόσο αξιόπιστα είναι τα φρένα του ζώντες. Γεια χαρά παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αντώνης εδώ για ένα ακόμη Άντων 26. Βρισκόμαστε έξω από την Γοργόλης ΑΕ, Θησαίος 312 εδώ στην Καλλιθέα και έχουμε έρθει για να δούμε ένα από τα δύο πολύ εξαιρετικά μηχανάκια της ζώντες. Το ένα είναι το M310 και το έχουμε δει και σε παρουσίαση και σε test ride, οπότε έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Σήμερα θα δούμε και θα δοκιμάσουμε το M125, το μικρότερο του αδερφάκι, το οποίο ελάχιστα διαφέρει, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τα δυναμικά του χαρακτηριστικά και πιο συγκεκριμένα το μοτέρ του. Έτσι λοιπόν παιδιά, για σήμερα έχουμε ζώντες M125 με ABS Euro 5 με τιμή στα 3.345 ευρώ και πάμε να κάνουμε αρχή με τα specs και ειδικότερα με τον κινητήρα. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μοτέρ, εδώ έχουμε έναν τετράχρονο υγρόψυκτο μονοκύλινδρο τετραβάλβιδο 124,6 πραγματικά κυβικά εκατοστά, απόδοση 14,6 ύπησης 8250 από τους μεγαλύτερους για τα διπλώματα κλάσης Α1 με μια ροπή στα 12,8 νιουτόμετρα στις 6500. Εδώ να πούμε ότι το μηχανάκι είναι keyless, δηλαδή δεν χρειάζεστε κλειδί, δεν χρειάζεστε τίποτα. Απλά χρειάζεστε αυτό εδώ, να το έχετε στην τσέπη σας. Βγαίνει και σε έκδοση για βραχιολάκι και όλα όσα βλέπετε ανοίγουν ηλεκτρομαγνητικά, και η τάπα του ρεζερβουάρ αλλά και η σέλα. Και φυσικά το τιμόνι, το οποίο επίσης κλειδώνει ηλεκτρομαγνητικά. Πάμε να τα δούμε ξεκινώντας από το ρεζερβουάρ. Έχουμε 12 λίτρα με μια κατανάλωση στα 2,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, από τις πιο χαμηλές της κατηγορίας, σε επίπεδο παπιού θα λέγαμε. Πάμε να δούμε πως ανοίγει. Το ενεργοποιείτε από το γενικό διακόπτη, ακούτε τη σχετική ηχητική ειδοποίηση και πατάτε ένα κουμπί στο τιμόνι με την ένδειξη Fuel και απασφαλίζει. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Με τον ίδιο εύκολο τρόπο κλείνει. Και πάμε εδώ να δούμε και στο τομέα της πρακτικότητας, δύο ντουλαπάκια αριστερά και δεξιά. Ας πατήσουμε το δεξί, το οποίο ανοίγει. Ένας υποτυπώδης χώρος για έγγραφα ή πραγματάκια με μικρό όγκο. Πάμε να δούμε πως κλείνει. Εδώ μέσα στο βάθος κήπος έχουμε μια διπλή θύρα φόρτισης USB, η οποία είναι και θύρα γρήγορης φόρτισης, λογικά τώρα πρέπει να τη βλέπετε, και όπως συνέβαινε με το δεξί ντουλαπάκι, έτσι και με το αριστερό, όσο εύκολα άνοιξε τόσο εύκολα κλείνει. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τα φρένα του ζώντες και ειδικότερα το σύστημα πέδησής του, όπου για τον εμπρός τροχό έχουμε δίσκο 265 χιλιοστών με ABS και έναν δίσκο σε ακριβώς ίδιες διαστάσεις, φαίνεται ελάχιστα, βλέπετε εδώ πέρα, στα επίσης 265 χιλιοστά. Στον τομέα των αναρτήσεων έχουμε ένα συμβατικό τηλεσκοπικό πυρούνι μπροστά με καλάμια που προστατεύονται από ειδικές φούσκες όπως τα Enduro. Τα καλάμια έχουν διάμετρο 35 χιλιοστών ενώ η διαδρομή της ανάρτησης είναι στα 105 χιλιοστά. Αντίθετα πίσω συναντάμε δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 30 χιλιοστών με 92,5 χιλιοστά διαδρομή και προφόρτιση σε 5 διαφορετικές θέσεις. Εδώ σε ό,τι αφορά την προφόρτιση βλέπετε. Για το εμπρός ελαστικό έχουμε διαστάσεις 110-80 σε 14 ζάντα, ενώ για το πίσω έχουμε κάτι φαρδύτερο και πιο χαμηλό πρόφυλο σε διαστάσεις 140-70 σε επίσης 14 ζάντα. Πάμε ξανά στο τομέα της πρακτικότητας να δούμε τα ανακλινόμενα πατάκια του συνοδηγού. Δείτε με τι απλό τρόπο απασφαλίζουν και με πόσο απλό τρόπο ασφαλίζουν. Οι ζώντες γενικά έχει καταφέρει να κάνει πολύ άνετες σέλες χάρη στο τζέλ που χρησιμοποιεί από κάτω, ενώ σε ό,τι αφορά το χώρο θα βολέψει άνετα δύο ενήλικες. Τεράστιες χειρολαβές που έχει εδώ ο συνεπιβάτης για να αισθάνεται ασφάλεια, και αν δείτε στο σημείο που πάει και πιάνει θα διαπιστώσετε ότι έχει και κούρμπα εδώ
για να του κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή. Πάμε να απασφαλίσουμε τη σέλα, ξαναανοίγουμε το σκούτερ μας από το κεντρικό διακόπτη, πατάμε το κουμπί με την ένδειξη seat για να απασφαλίσει η σέλα και πάμε εδώ να δείτε και το μηχανισμό της και τη χωρητικότητα εδώ πέρα της σκάφης, η οποία εκτός από επένδυση διαθέτει και φωτισμό. Όπως συμβαίνει με κάθε ζώντας, η σέλα ασφαλίζει και απασφαλίζει με τον ίδιο απλό τρόπο. Το M125 δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Πάμε να δούμε. Τόσο απλά. Στο στάνταρ εξοπλισμό έχουμε ρυθμιζόμενες μανέτες τόσο για τον μπροστινό φρένο όσο αντίστοιχα και για το πίσω. Στον τομέα της πρακτικότητας για τρίτη φορά εδώ έχουμε μία διπλή θέση για τα πόδια του οδηγού. Μία-δύο. Ύψος σέλας στα 760 χιλιοστά, βάρος πλήρης υγρών στα 160 κιλά. Και πάμε να δούμε πώς δείχνει ένα από τα πιο όμορφα μούτρα της ελληνικής αγοράς. Φώτα Full LED, DRL φώτα ημέρας, πάμε να τα δούμε. Δείτε πραγματικά πόσο όμορφο δείχνει το μούτρο και πάμε να δούμε τις διάφορες λειτουργίες. Flash αριστερό, δεξί και alarm. Αυτά εδώ παιδιά είναι τα DRL φώτα ημέρας. Εδώ είναι το passing light για την προσπέραση. Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε μικρή μεγάλη σκάλα υπάρχει ένας διακόπτης στα δεξιά, δείτε. Και απενεργοποιούνται αυτά εδώ. Και δείτε τώρα ξανά passing light. Αλλά και μικρή μεγάλη σκάλα. Απενεργοποίηση τώρα του κεντρικού προβολέα και επανενεργοποίηση των φώτων ημέρας με το passing light να παίζει πάνω κάτω αυτή τη φορά. Πάμε να δείτε και πίσω πως δείχνει flash alarm αλλά και τι γίνεται την ώρα που φρενάρει. Ξεκινάμε flash αριστερό, δεξί, alarm και φρένο. Η ζελατίνα που έχει τη δυνατότητα μετακίνησης, πάμε να δούμε, κάτω και πάνω. Οθόνη εδώ με πλειάδα πληροφοριών, με 4 διαφορετικά διαθεματικά interfaces, δυνατότητα σύνδεσης με το κινητό σας, ένα σωρό πληροφορίες, η ένδειξη για τα καύσιμα, για τη θερμοκρασία, ψηφιακό ταχύμετρο και στροφόμετρο, ένδειξη για τα volt της μπαταρίας, ώρα, ABS, ένδειξη για service, check engine, flash, ολική και μερικοί χιλιομετρητές, ένδειξη πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών τόσο μπροστά όσο και πίσω, ενώ στον τομέα των χειριστηρίων έχουμε κυριολεκτικά τα πάντα, passing light για την προσπέραση, μικρή μεγάλη σκάλα, alarm, flash αριστερό δεξί και ακύρωση, η κόρνα, ένα μπουτόν για να ανεβοκατεβάζετε τη ζελατίνα και δύο κουμπιά set και mode για τη ρύθμιση των παραμέτρων της οθόνης. Αντίθετα στη δεξιά μεριά έχουμε το kill switch, το διακόπτη που ενεργοποιεί τον προβολέα, λίγο πιο κάτω το starter button και λίγο πιο αριστερά ένα κουμπί για να ξεκλειδώσετε την τάπα του ρεζερβουάρ, ένα κουμπί που απασφαλίζει τη σέλα και ο γενικός διακόπτης που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί ολόκληρο το σκούτερ. Λοιπόν παιδιά, έχει έρθει η ώρα για το test drive του μικρού αδερφού, του M310 και μιλάμε για το M125, το οποίο απευθύνεται σε κατόχους διπλωμάτων A1 φυσικά. Πάμε να το δούμε, έχουμε το keyless στην τσέπη μας. Πάρα πολλοί εδώ διακόπτες, εσείς θα χρειαστείτε αυτόν εδώ τον κόκκινο. Όταν απασφαλίζετε το πατάτε μία σύντομη φορά και όταν θέλετε να ασφαλίσετε μία παρατεταμένη. Και βλέπετε έχει ανοίξει, δείτε εδώ. Δείτε με πόσο εύκολο τρόπο κατεβαίνει από το διπλό stand, είπαμε διπλό αλλά και πλαϊνό. Ορίστε το πλαϊνό. Στο 1,73 που είμαι εγώ πατάω άνετα κάτω, δεν ξέρω αν βλέπετε εκεί στο τζάμι. Ολόκληρο το πέλμα και από τις δύο μεριές. Απενεργοποίηση του kill switch, μανετούλα και μίζα. Φύγαμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το μικρό ζώντες, καθότι το μεγάλο ξέρουμε τι μπορεί να κάνει.
Η πρώτη αρχική εντύπωση που σου δίνει είναι ότι για να λειτουργήσει το grip του γκαζίου στο φεύγα, δείτε εδώ, πρέπει να το πατήσετε αρκετά. Δείτε εδώ, ανεβάζω στροφές και ακόμη δεν φεύγει, δηλαδή θέλει να το εννοείτε. Δείτε εδώ, μετά τις 3.500 ξεκινάει. Οι καθρέφτες είναι πολύ ωραίοι, έρχονται εύκολα στα μέτρα σας και δεν πηγαίνουν πουθενά. Πάμε να το δούμε σε μια διαδικασία επιτάχυνσης. Κλασικό 125, καμία σχέση με τον μεγάλο του αδερφό, μοιάζουν στον όγκο και σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά όχι στην επιτάχυνση και σίγουρα όχι στην τελική. Σε ό,τι αφορά την άνεση βρισκόμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Φασαριόζικος αν είναι 125, δείχνει δηλαδή ότι κάνει μια προσπάθεια παραπάνω για να κινηθεί, όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα πρόβλημα. Πάμε να δούμε και την ζελατίνα εν κινήσει. Δείτε, χαμηλώνει, ψηλώνει και ξαναχαμηλώνει. Χαμηλά μ' αρέσει ακόμη περισσότερο, τα φρένα είναι πολύ καλά, δηλαδή αντιδρούν πολύ καλύτερα από ότι ο κινητήρας. Στον τομέα του κινητήρα θα πρέπει να είσαι έτσι λίγο πιο σίγουρος αν θες να κάνεις μια αλφα προσπέραση, αλλά στον τομέα των φρένων δεν έχεις καμία απολύτως αμφιβολία. Η σέλα του είναι όντως ξεκουραστή χάρη στο τζελ. Αν μπορώ να πω ότι κάτι δεν μ' αρέσει είναι ίσως ο υπερβολικός θόρυβος, υπερβολικός. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι δείχνει να κάνει μία προσπάθεια παραπάνω. Σαν τελική ταχύτητα εγώ δεν θα περίμενα να δω πολλά πράγματα, εκεί 110-120 σε κατηφόρα, αυτό είναι ένα κλασικό νούμερο νομίζω. Πάντως δείχνει στιβαρή σαν κατασκευή, σίγουρη για τα πατήματά της. Δεν έχεις εδώ αμφιβολίες περί της ποιότητας κατασκευής του Ζόντες. Θα το δούμε τώρα και σε μια μικρή επιτάχυνση από εδώ μέχρι το Μίκρα. Βλέπετε, δεν βγάζει και μάτια, αλλά οκ. Είδατε τι πήγε να γίνει. Τυχεροί ήμασταν και οι δύο. Γι' αυτό θέλει παντού προσοχή. Παντού προσοχή, είδατε πως βγήκε. Θέλει πραγματικά παντού προσοχή. Και να πόσο αξιόπιστα είναι τα φρένα του Ζόντες. Ο άλλος πίσω βγήκε τελείως χάρος.
πρέπει να είναι αυτός που ακολουθεί. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Πάντως, είδατε στην πράξη ότι πάντα λέω αλήθεια και πάντα υπάρχει αλήθεια στα λεγόμενά μου, ότι τα φρένα του ζώντες σώζουν καταστάσεις. Είπαμε 2,65 δίσκος μπροστά και 2,65 πίσω, νομίζω το είδατε. Αυτός που έρχεται πίσω είναι. Βγήκε απλά χωρίς αύριο. Το αποφάσισε να στρίψει έτσι την ώρα που του ήρθε πάνω στην τρέλα. Γι' αυτό θέλει, παιδιά, πολύ πολύ προσοχή. Πάμε να δούμε και μια τελική έτσι όσο μας παίρνει. Σηκώσω τη ζελατίνα, δεν θέλω. Προτιμώ τον αέρα, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εσείως πιάσαμε τα 100. Τώρα είμαστε στην κατηφόρα της Σύγκρου. 110. Στα 112 δείχνει να κόβει ακόμη και με κατηφόρα. Δεν έχει νόημα να το πιέσουμε παραπάνω, δεν είναι σαν το μεγαλύτερο αδερφάκι του. Άρα επιβεβαιωθήκαμε με στημένο γκάζι και λίγη κατηφόρα τελική στα 112. Το περιορισμό που σου δίνει ο κινητήρας λόγω σχεδόν 15 ύπων που επιτάσσει η κατηγορία Α1, το σύστημα πέδησής του, οι αναρτήσεις του, η στιβαρότητά του και γενικά ο σχεδιασμός του δεν αφήνουν περιθώρια για να αμφιβάλλεται. Είδατε στην πράξη πόσο ασφαλές είναι. Και το περιστατικό που συνέβη, εσείς θα το δείτε σαν να έχω μεγάλη απόσταση. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα τα αντικείμενα όλα είναι πολύ πιο κοντά από όσο εσείς βλέπετε. Είναι ο φακός ευρυγόνιος και δείχνει μακριά. Είναι σαν την σήμανση που κάνουν οι καθρέφτες, που λένε το ακριβώς αντίθετο, ότι τα αντικείμενα φαίνονται πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, για μεγάλες αποστάσεις θα πρέπει να επιστρατεύσεις την υπομονή σου. Βλέπετε εδώ 112 τελική. Εδώ πέρα, ας πούμε, που έχει όριο τα 90 χιλιόμετρα, βέβαια κανείς δεν πάει τόσο, είπαμε πας όσο πάνε και οι άλλοι, go with the flow που λέμε. Αλλά για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι δίνει ό,τι έχει προκειμένου να μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν φταίει το σκούτερ, δεν φταίει ο κινητήρας, έτσι είναι οι προδιαγραφές, παιδιά. Γι' αυτό ίσως κάποιος μπορεί να ξενερώνει όταν παράδειγμα οδηγεί ένα μηχανάκι
μικρότερου κυβισμού, γιατί ξέρει ότι έχει να κάνει με την ενεργητική ασφάλεια, με την ασφαλή προσπέραση. Ας πούμε, για να κάνεις ασφαλή προσπέραση με το 125, όχι μόνο με αυτό, με κάθε 125, θα πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος για τις κινήσεις σου. Ενώ, ας πούμε, όπως διαπιστώσατε και στην πράξη, στο θέμα φρένων δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Παρά τα 160 κιλά του, είναι και πάρα πολύ ευέλικτο, τρομερά ευέλικτο. Φαίνεται δηλαδή από την κάθε αλλαγή κατεύθυνσης που μπορεί να επιχειρείς να κάνεις. Οι αναρτήσεις απορροφούν, βλέπετε, τις ανομαλίες μια χαρά. Δηλαδή και στο θέμα άνηση είναι πολύ καλό. Η σέλα και σε αυτό και στο αδερφάκι του, το 310, είναι από τα δυνατά του σημεία. Το design του είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ ξεχωριστό σκούτερ. Εν τω μεταξύ, για το κάθε τι που συμβαίνει υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Έχετε δει κάποια βίντεο στο YouTube που, ας πούμε, ηθελημένα ο άλλος καθυστερεί μέχρι να σχεδόν πέσει επάνω σε αυτόν που έκανε την κουταμάρα και να γίνει βλακεία, να καταλήξει σε ατύχημα, ενώ έχει χρόνο, το τραβάει επίτηδες για να δείξει και καλά στον άλλο πόσο άδικο είχε. Καλά λένε ότι πρέπει όσοι οδηγούν μηχανή να το κάνουν σαν να μην έχουν προτεραιότητα ποτέ, και έτσι πρέπει να οδηγείς, αμυντικά, που έλεγε και ο Μάικλ Τζόρνταν. Όταν οδηγείς μηχανή, οδηγείς αμυντικά. Κλασικό χέρι κρεμασμένο έξω που βαριέται, να του δώσουμε και ένα μπεγλέρι και ένα καφέ. Ωραίος. Δείτε εδώ τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν, είναι ασύλληπτο. Δεν ξέρω αν το είδατε. Έστριψε λίγο το γιάρις, πέρναγε ο άλλος αέρα με το σκούτερ, ξιστά, στο τόσο. Το έχει ημέρα σήμερα. Γι' αυτό, παιδιά, play defense. Defense, που φωνάζανε και στα στάδια σε αγώνες του NBA. Defense. Έτσι, παιδιά, defense, άμυνα. Αυτός πάει ανάποδα, okay, όλοι το έχουμε κάνει, κάτι δεν βόλεψε, τουλάχιστον πάει στην άκρη. Είπαμε, δεν κράζουμε, όλοι έχουμε κάνει κατά καιρούς διάφορα. Τουλάχιστον καταλάβατε ότι το ζώντες είναι τρομερά ασφαλές. Το σημερινό βίντεο είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη μακράν. Θέλει παντού και πάντα την προσοχή σας τεταμένη, παιδιά. Βλέπετε όλοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν πειράζει,
πάμε να περάσουμε στο χιλιοστό, πάμε να γλιτώσουμε ένα δράμι χρόνου τόσο δά, δηλαδή τρέχουμε σαν παλαβή για να γλιτώσουμε ένα λεπτό και θα κάτσουμε μετά στο σπίτι αραχτή να φάμε μισή ώρα σε μια βλακεία, σε μια χαζομάρα. Αλλά εδώ όχι, θέλουμε να προλάβουμε, θέλουμε να τρέξουμε. Ο άλλος, πόσο χρονών άνθρωπος, σίγουρα μεγαλύτερος από μένα, 50, και ακράνωτος, ο πιο μπροστά. Έχει τη γυναίκα του, την κόρη του, ποια είναι αυτή η κυρία, ακράνωτη. Το άλλο το ζευγάρι ευτυχώς και οι δύο κράνοι, μπράβο τους. Ευκαιρίας δοθήσεις, δείτε εδώ φρένα. Είδατε τώρα, ας πούμε, άναψε το κίτρινο. Λες να φρενάρω ή προλαβαίνω. Κανονικά πρέπει να φρενάρεις. Σε συνάρτηση με το τι γίνεται πίσω, καθώς πλησίαζε το πάντα, έκανα και δεξιά. Δηλαδή, σε περίπτωση που για τον χύψη λόγο το πάντα δεν προλάβαινε να φρενάρει, τουλάχιστον θα είχε το χώρο να με περάσει. Γι' αυτό κοιτάτε και πίσω. Σας λέω, σήμερα είναι συγκλονιστική η βόλτα. Ο νονός μου που έτσι λίγο έχει τύχει να ασχοληθεί με ζώδια κλπ, του αρέσουν δηλαδή σαν χόμπι η αστρολογία. Ξέρετε ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει, αλλά ας πούμε ότι ισχύει για να πω αυτό που θέλω, ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, έτσι μου έχει πει, που λέγονται ώρες χρόνου. Στις ώρες χρόνου, παιδιά, τι συμβαίνει? Είναι ένα συγκεκριμένο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, όπου τα παίρνει ο διάολος όλα. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν απίστευτα πράγματα. Εδώ μας παίρνει να περάσουμε, γιατί μας έχουν δει όλοι. Δείτε και πόσο μπροστά οδηγεί αυτός με το σκούτερ. Έχει πάει τέρμα μπροστά. Δεν χρησιμοποιεί καθρέφτες, βλέπετε. Το κεφάλι, μπαμ μπαμ. Τίποτα. Τους έχει τους καθρέφτες για κοσμητικούς. Αυτό το ρόλο παίζουνε. Είχα ξεχάσει και εγώ το φλας. Λοιπόν, στα του ζώντες. Όπως είδατε, life saver το ζώντες. Εν τω μεταξύ, με τον τύπο που έκανε τη βλακεία, κλασικός, την έκανε, την κατάλαβε και σου λέει τώρα μη μιλάς καθόλου. Οπότε για σήμερα θα έχουμε να το λέμε, παιδιά, ότι τα φρένα του ζώντες σώσανε τη μέρα, σώσανε την παρτίδα, τα σώσανε όλα. Απλά όταν τρέχετε δεν έχετε το περιθώριο να αντιδράσετε.
και φτάσαμε στη βάση μας, όχι και ασφαλής. Πάμε έτσι λίγο να το ακούσετε πριν κάνουμε αποφώνηση. Δείτε, από τις 3 και πάνω κάνει μια κίνηση μπροστά. Λοιπόν παιδιά, Γκοργόλης ΑΕ, Θησαίος 312 εδώ στην Καλλιθέα, QJ Motors, SIM, Covet, Daytona Motors, Zondes, υπάρχουν τα πάντα εδώ. Zondes M125, υπέροχη εμφάνιση, ο κινητήρας OK για τα δεδομένα της κατηγορίας, εξαιρετικά φρένα, πολύ καλές αναρτήσεις και κορυφαία άνεση. Ελάτε να το δείτε και εσείς από κοντά, ελάτε να το οδηγήσετε, ελάτε να έχετε μια άποψη. Έχετε το στη λίστα των επιλογών σας εάν ψάχνετε να βρείτε κάτι στα 125 κυβικά, ειδικότερα αν πρόκειται για σκούτερ. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά και από το M125 της Zondes. Να είστε καλά, να προσέχετε και έξω, πάντα κράνος και εξοπλισμός για εσάς και το συνεπιβάτη σας, και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Μια χαρά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.